Τώρα, με τη βοήθεια τη Ματίνα Πολυχρόνη, να δούμε και άλλε ειδήσει από το χώρο τη τοπική αυτοδιοίκηση. Ε, Ματίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Συνεχίζονται σε καθημερινή βάση οι καθαρισμοί των ρεμάτων από συνεργεία τη Περιφέρεια Αττική. Ενώ σε επιφυλακή βρίσκεται ο Μηχανισμό Πολιτική Προστασία, με αφορμή τι προβλέψει για νέο κύμα κακοκαιρία. Εργασίε αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού ξεκινούν με χρηματοδότηση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από την περιφέρεια Αττική. Μάλιστα, εντό του έτου αναμένεται να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση περίπου 25.000 τηλεδιαχειριζόμενων φωτιστικών LED σε όλο το οδικό δίκτυο. Συναγερμό σήμανε ναι, στο Δημαρχείο Κηφισιάς μετά από τηλεφώνημα για ύπαρξη βόμβα στο κτίριο. Αστυνομία και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά μετέβησαν στο σημείο και πραγματοποίησαν έλεγχο κατά τον οποίο δεν βρέθηκε εκρηκτικός μηχανισμός. Συνεχίζεται το πρόγραμμα ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών στον Δήμο Νέα Ιωνία. Γνωστή εταιρεία έχει αναλάβει χωρί χρέωση για του πολίτε την κατοίκον περισυλλογή κατεστραμμένων ή μη λειτουργικών συσκευών και την μεταφορά του σε σύστημα συλλογή αποβλήτων. Ένα σύγχρονο φυσικό θεραπευτήριο απέκτησε το κέντρο υγεία νίκαια μετά την παραχώρηση κτίριου από τον Δήμο. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να κάνουν θεραπείε αποκατάσταση χωρί οικονομική επιβάρυνση είτε στο χώρο είτε κατοίκων. Και κλείνοντα την τρίτη διαδικτυακή παρουσίαση του εκπαιδευτικού οδηγού Η Αθήνα στον Χρόνο από τον Αγώνα τη Ανεξαρτησία ω σήμερα, διοργανώνει ο Δήμο Αθηναίων αυτή την Πέμπτη στι 6 το απόγευμα. Μέσα από συνολικά 8 διαδρομέ σε γειτονιές και κεντρικά σημεία, οι μαθητές εχνηλατούν χώρους όπου καταγράφεται η ιστορική μνήμη της Αθήνας. Και με αυτή λοιπόν την είδηση κλείνουμε το αυτοδιοικητικό δελτίο.